Από την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου ξεκινά η καταβολή του επιδόματος του Τρίτου Τέκνου από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Επιδόματος Τρίτου Τέκνου της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο δικαιούχος με την ταυτότητά του πρέπει να προσέλθει στο Ανθίμιο Εκκλησιαστικό Κέντρο που βρίσκεται επί των οδών Πλατεών και Αμφιπόλεως, παραπλεύρος Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής, και να υπογράψει την ανάλογη κατάσταση. Το επίδομα του Τρίτου Τέκνου δίδεται μετά από απόφαση της Ειδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος για το επίδομα Τρίτου Τέκνου. Δίδεται από το 1999 και αφορά τις οικογένειες που αποκτούν τρίτο παιδί. Αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε χθες στις Εκκλησίες ότι η καταβολή του τρίτου του επιδόματος αυτού θα γίνει από την Τετάρτη, θα αρχίσει την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή και από την άλλη Δευτέρα μέχρι την άλλη Παρασκευή. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι και για όσους είναι εργάσιμες ώρες αυτές μπορούν και τις Παρασκευές, δηλαδή 20 του μηνός και 13 του μηνός, το απόγευμα, το βράδυ, 7 με 9 μπορούν να έρχονται εδώ στο Ανθίμιο για να δηλώνουν την παρουσία τους και να τους καταβάλλεται το επίδομα. Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται με κατάθεση e-banking στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος. Ο τρόπος καταβολής είναι γνωστός στους δικαιούχους, ότι γίνεται μέσα από το internet e-banking. Οπότε θα τους καταβάλλεται στο λογαριασμό τους που έχουν καταθέσει στη Μητρόπολη. Σύμφωνα με τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, οι οικογένειες που φέρουν το τρίτο τους παιδί στον κόσμο θα πρέπει να γνωρίζουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να λάβουν το επίδομα. Πρέπει να το δηλώσει. Καλό είναι από την αρχή να μπει στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως και εκεί θα δει τι χρειάζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει. Βασικά να πω ότι η προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να είναι ένα τρίτο παιδί, να είναι κάτοικη οικογένεια, να κατοικεί στη Θράκη, σε μια από τις 4 Μητροπόλεις, Ξάνθης, Μαρονίας Κομωτινής, Αλεξανδρουπόλεως και Δήμου Τείχου. Να έχει εισόδημα κάτω από 25.000 ευρώ, να έχει κάνει θρησκευτικό γάμο και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που χρειάζονται, κάποια δικαιολογητικά που πρέπει να καταβάλουν. Το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την Εκκλησία και με αυτή τη βοήθεια στόχος είναι να μεγαλώσουν περισσότερο οι ελληνικές οικογένειες. Το επίδομα Τρίτου Τέκνου δόθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όπως ξέρετε, δημογραφικό στη χώρα μας. Για όλη τη χώρα και ιδιαίτερα, όπως καταλαβαίνετε, στην περιοχή της Θράκης και ιδιαίτερα στον Εύρο. Και γι' αυτό η Εκκλησία προσπαθεί, ανησυχεί για το δημογραφικό ζήτημα και καλλιεργεί την τάση των ανθρώπων να μπορούν να προσέρχονται οι νέοι μας στο γάμο, να στηρίζονται οι οικογένειες και να στηρίζονται οι οικογένειες εκείνες που κάνουν τρίτο παιδί για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το χρόνιο αυτό πρόβλημα, το δημογραφικό που έχουμε.